Ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας φανέλας του Άρη. Την παράσταση, βέβαια, έκλεψαν οι νεοαποκτηθέντες παίκτες, οι οποίοι έδειχναν να εντυπωσιάζονται από τη συμπαράσταση του φίλου του κόσμου, ο οποίος κατέκλυσε το κατάστημα της γνωστής εταιρείας, η οποία δίνει για τρίτη συνεχή χρονιά τους κίτρινους. Είναι μια εμπορική συμφωνία που μας παρέχει τον καλύτερο εξοπλισμό που θα θέλαμε για την ομάδα και συναισθηματική, γιατί έχουμε σχέση εργασίας 2 χρόνια μαζί της. Στάθηκα στην ομάδα την περασμένη χρονιά που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα όσον αφορά τον εξοπλισμό με πολύ μοντέρνα προϊόντα, όσον αφορά τεχνολογία, όπως είπε και η κυρία Καραγκουνιούτ. Καθώς επίσης και με τα χρώματα της ομάδος, και ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε όλη τη Θεσσαλονίκη κίτρινη την Ελλάδα, με αρχή το γήπεδο Κλειάς Μικελίδης. Ο Γκυγέρμο Όγιος έκανε λόγο για τον κόσμο και τους στόχους της ομάδας. Ευχαριστεί για την παρουσία όλων και ειδικά του κόσμου που είναι έξω και πιστεύει ότι φέτος η ομάδα εργάζεται για να ικανοποιήσει τους πάντες, όλους αυτούς που την πιστεύουν, περισσότερο τους φιλάθλους, ο οποίος πάλι ευχαριστεί και πιστεύει ότι με τη βοήθεια των παιχτών θα πετύχουμε το στόχο που είναι η καλύτερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα. Το πρόσωπο ήδη και ο Βραζιλιάνος Νασιμέντο, ο οποίος προτιμά το όνομα Μπέλεν. Αυτό ακριβώς που αναγράφεται και στη φανέλα του. Είναι πολύ ευτυχής που είναι εδώ και πιστεύει ότι θα δώσει τα πάντα για να μπορέσει η ομάδα να κάνει την πορεία που θέλει και περιμένουν όλοι από αυτά. Θυμίζει το έντονο φωσφοριζέ χρώμα που είχε και η περσινή Μπαρτσελώνα, ενώ η ΠΑΕ ανακοίνωσε και την πρώτη της συμφωνία με χορηγό εταιρεία, η διαφήμιση της οποίας θα βρίσκεται στο παντελονάκι της στολής. Από την πλευρά τους, οι Έλληνες παίκτες δεν έκρυψαν την αισιοδοξία τους. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Κώστα Χαλκιά. Νομίζω ότι όσοι βρισκόμαστε εδώ, όσοι έχουμε έρθει εδώ στον Άρη, νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση, και όχι ο Άρης την υποχρέωση απέναντι σε εμάς, αλλά εμείς την υποχρέωση απέναντι στον Άρη, να το βοηθήσουμε να φτάσει εκεί που πραγματικά του ανήκει. Έχει περάσει δύσκολες στιγμές. Προσπαθούμε όλοι, η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, η τεχνική ηγεσία, να φτάσουμε τον Άρη εκεί που πρέπει. Χρειάζεται υπομονή, πολλή δουλειά. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και σίγουρα θα τα καταφέρουμε, γιατί θα έχουμε και τη μεγάλη βοήθεια του κόσμου. Τους παίκτες οι οποίοι προεπήρχαν στην ομάδα εκπροσώπησε στο πάνελ ο αρχηγός του Άρη, Κώστας Νεπεγλέρας. Φέτος η ομάδα μας είναι μια καινούργια χρονιά για μας. Ξεκινάμε πάνω σε άλλα πρότυπα. Νομίζω ότι δουλεύουμε και αρχίζουμε να δουλεύουμε σε πρότυπα μεγάλων ομάδων του εξωτερικού. Και αυτό που θέλω να υποσχεθώ στον κόσμο μας που ακόμη και σήμερα είναι κοντά μας, ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι πολύ καλύτερη και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές επιτυχίες στη φετινή χρονιά. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι φίλοι της ομάδας που πολιόρκησαν το κατάστημα της γνωστής εταιρείας αθλητικής ένδυσης είχαν την ευκαιρία να πάρουν και τα πρώτα αυτόγραφα από τους παίκτες του φετινού Άρη.